Συνάδελφοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, αγαπητοί συναγωνιστές, εργαζόμενοι, ο λαός της Θεσσαλονίκης, οι φοιτητές που με τις τάσεις και τους αγώνες τους μας έχουν κάνει ιδιαίτερα περήφανος στο τελευταίο εξάμηνο, σας καλωσορίζουμε, σας χαιρετίζουμε, ευχαριστούμε για τη συμμετοχή και τη συμπαράσταση σε αυτό το αγροτικό συλλαλητήριο που κάνουμε εν ώψη της Αγρότικα. Η ακρίβεια τσακίζει όλα τα λαϊκά στρώματα, μας τσακίζει όλους, μας αφορά όλους και θα πρέπει να υψώσουμε ένα κοινό μέτωπο δράσης απέναντι σε αυτή την ακρίβεια, διεκδικώντας την επιβίωση των λαϊκών οικογενειών της χώρας μας σε ένα χειμώνα που λένε ότι θα είναι βαρύς και δύσκολος, όμως εμείς ούτε θα προσαρμοστούμε, ούτε πρόκειται να πεθάνουμε, αλλά ούτε θα τους αφήσουμε σε ησυχία όπως ευελπιστούν. Η εκμετάλλευση που δεχόμαστε ως παραγωγή είναι διπλή, γιατί πουλάμε πάυτινα τα προϊόντα μας σε μια περίοδο και σε μια χρονιά που το κόστος παραγωγής έχει διπλασιαστεί και οι τιμές είναι κάτω από το κόστος παραγωγής. Ταυτόχρονα όμως φτάνουν στη λαϊκή κατανάλωση από 6 έως 10 φορές ακριβότερο. Άρα δεχόμαστε αυτή τη δισκροκέρδεια ενάντια μας και ως παραγωγή και ως καταναλωτές, αλλά και εσείς όλοι ως καταναλωτές. Και αυτό έχει να κάνει με την πολιτική των κυβερνήσεων, οι οποίες βάζουν πλάτη στους μεσάζοντες και στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους να θησαυρίζουν σε βάρος του δικού μας κόπου και υδρότα, αλλά και σε βάρος του λαού με τα φτηνά μεροκάματα, με τις χαμηλές συντάξεις πείνας που δίνουν, που έχουν τσακίσει την αγοραστική ικανότητα του ελληνικού λαού και η εγχώρια αγορά δεν λειτουργεί. Ταυτόχρονα και με το εμπάργκο στη Ρωσία, αλλά και με τα capital control που υπάρχουν σε μια σειρά χώρες, χάθηκαν εξαγωγικές χώρες για τα προϊόντα μας, με συνέπεια σήμερα να μην διατίθονται, να μένουν στα χέρια των παραγωγών. Τα προβλήματα είναι πολλά και τα γνωρίζουν οι αγρότες. Δεν χρειάζεται να αναφερθούμε ξανά στα προβλήματα. Χρειάζεται όμως να πούμε μερικές αιτίες αλλά και υπευθύνους που δημιουργούν αυτά τα προβλήματα, γιατί δεν οφείλονται όλα στον πόλεμο ή στην, όπως λένε, παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Είναι αποτέλεσμα δικών τους πολιτικών και αποφάσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελληνικών κυβερνήσεων διαχρονικά. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή το αγροτικό ρεύμα από 0,7 λεπτά την κιλοβατόρα έχει φτάσει στα 21 λεπτά, έχει τριπλασιαστεί, δεν είναι αποτέλεσμα γενικά της ενεργειακής κρίσης, αλλά είναι αποτέλεσμα της περίφημης πράσινης ανάπτυξης που επιτέλους ήρθε και είδαμε τα αποτελέσματά της και τα βλέπουμε στην τσέπη μας. Κατάργησαν το λιγνίτι, δημιούργησαν το χρηματιστήριο ενέργειας, έβαλαν πρόστιμο ρήπων για τον λιγνίτι ώστε να τον κάνουν πιο ακριβό, ώστε να δώσουν στους 5-6 επιχειρηματίες, γιατί τόσοι είναι που δραστηριοποιούνται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στη λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη, να τους δώσουν, να τους μπουκώσουν με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που τα πληρώνουμε εμείς. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ίδια κατάσταση υπάρχει και στο πετρέλαιο που είναι πανάκριβο και δεν οφείλεται μόνο στον πόλεμο στην Ουκρανία. Οφείλεται σε όλες αυτές τις πολιτικές που ακολουθούν τόσα χρόνια. Δεν είναι τυχαίο ότι η Motor Oil ανακοίνωσε με μόνο αύξηση 5%, 10% πωλήσεων, ανακοίνωσε 468% αύξηση κερδών. Αυτά είναι λεφτά που τα πήραμε από την τσέπη μας. Η ΕΛΠΕ που ανακοίνωσε με μείωση 10% κύκλου πωλήσεων, ανακοίνωσε 323% αύξηση κερδών. Είναι τα χρήματα που πληρώνουμε εμείς για να θησαυρίζουν αυτοί εις βάρος μας. Όταν μιλάμε δηλαδή για το κόστος παραγωγής, δεν μπορεί η ελληνική κυβέρνηση και πολύ περισσότερο δεν μπορεί οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να δέχονται τους ισχυρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης ότι αυτή η αύξηση οφείλεται είτε στον πόλεμο μόνο είτε σε μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Οφείλεται στις δικές τους πολιτικές που όλοι μαζί συμφωνούν, στηρίζουν όπως στηρίζουν αυτόν τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό, την κοινή αγροτική πολιτική, η οποία με τη νέα αναθεώρησή της που θα ισχύει από την 1η-1η του 2023 και δεν πρέπει και δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα από αυτήν. Υπάρχουν και μικρότερες εισφορές, άρα και λιγότερα χρήματα θα έρθουν στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους μέσω των επιδοτήσεων, αλλά υπάρχουν και μια σειρά από περιορισμούς στην παραγωγή που και πάλι θα το βρούμε μπροστά μας και θα το πληρώσουμε. Δεν υπάρχει ουσιαστική στήριξη, γιατί η κοινή αγροτική πολιτική δεν έχει στο στόχαστρό της να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες των λαών της Ευρώπης,
να παράγει πρώτης ύλης για τη βιομηχανία, ώστε να βρίσκουν δουλειά και οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι που υπάρχουν τόσοι άνεργοι και στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά ο προσανατολισμός της ο κύριος είναι να ενισχύσει τον ανταγωνισμό των μεγάλων μονοπωλίων που έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει και η Ελλάδα, στους ανταγωνισμούς που έχουν με τις άλλες χώρες, με την Αμερική, με τη Βραζιλία κτλ. Με την Κίνα και όλες αυτές τις χώρες. Αυτός είναι ο προσανατολισμός και γι' αυτό χρόνο με το χρόνο και σε κάθε αναθεώρησή της γίνεται χειρότερη, δίνονται λιγότερα χρήματα, πάνε περισσότερα χρήματα στο δεύτερο πυλώνα, ο οποίος είναι για τους επιχειρηματίες και δεν αφορά τον πρωτογενή τομέα, δηλαδή δεν αφορά τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο που παράγει και προσπαθεί μέσα από την πώληση του προϊόντος του να έχει αποτελέσματα. Αγαπητοί συνάδελφοι, εμείς καταλαβαίνουμε πολύ καλά ως Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων το οργανωμένο αγροτικό κίνημα, αυτοί που βρισκόμαστε στους αγροτικούς συλλόγους και στις ομοσπονδίες. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά, το ξέρουμε, το γνωρίζουμε από την εμπειρία μας, όπως το γνωρίζουν και όλοι οι αγρότες, άσχετα αν εθελοτυφλούν, ότι ό,τι κερδίσαμε ήταν αποτέλεσμα σκληρών αγώνων, κινητοποιήσεων, πιέσεων προς τις κυβερνήσεις, πολυήμερων μπλόκων, με τη συμπαράσταση πάντα και την αλληλεγγύη των εργατών, των αυτοαπασχολούμενων, της νεολαίας, των συνταξιούχων. Ό,τι κερδίσαμε ήταν αποτέλεσμα των δικών μας αγώνων. Δεν περιμένουμε και δεν έχουμε καμία αυταπάτη ότι θα εμφανιστεί ένας σωτήρας, ότι θα μας λύσουν τα προβλήματα αυτοί που κυβερνάνε, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι αυτοί δημιουργούν τα προβλήματα. Ανεξάρτητα με το τι ψηφίζει κάποιος, οι κυβερνήσεις, και ανεξάρτητα με το τι ελπίδες έχει από κάθε κόμμα και την κυβέρνηση που ψηφίζει, οι κυβερνήσεις είναι αυτές που με τις πολιτικές του δημιουργούν τα προβλήματα που εμείς βιώνουμε και καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Αυτοί είναι που μας κλέβουν τον υδρότα, αυτοί είναι που μας κλέβουν τα προϊόντα, αυτοί είναι που κλέβουν το μόχθο μας και αυτοί είναι που μπουκώνουν με δισεκατομμύρια τους επιχειρηματίες και ταυτόχρονα δεν δίνουν τίποτα στον πρωτογενή τομέα. Γιατί λεφτά υπάρχουν. 70 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης που είναι ένα νέο υπερμνημόνιο και θα το πληρώσουμε εμείς από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή από τα δικά μας λεφτά, την άμεση και έμεση φορολογία, εμείς θα καλούμαστε να τα πληρώσουμε. Δίνουν 70 δισεκατομμύρια στις επιχειρήσεις για ανάπτυξη δήθεν και την ίδια στιγμή από αυτά τα 70 δισεκατομμύρια μόνο ένα πάει στον πρωτογενή τομέα, αλλά δεν πάει στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους, πάει στις μεταποιητικές επιχειρήσεις στον πρωτογενή τομέα. Άρα πάλι στους επιχειρηματίες. Δώσαν για τον κορονοϊό 32 δισεκατομμύρια δραχμές στις επιχειρήσεις και στον αγροτικό τομέα δώσαν για αγρότες, κτηνοτρόφους και αλλοίς 350 εκατομμύρια, το 1%. Άρα τα λεφτά υπάρχουν, όμως είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης το πού δίνονται, σε ποιον δίνονται και για ποιο λόγο δίνονται. Ενισχύουν τους επιχειρηματίες το μεγάλο κεφάλαιο στις δικές μας πλάτες και εμείς καλούμαστε να πληρώσουμε τα σπασμένα και να πληρώσουμε τα κέρδη τους. Εμείς επίσης ως Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων δεν πετάμε στα σύννεφα, πατάμε στέρεα στη γη. Καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή στους αγρότες υπάρχει αγανάκτηση, υπάρχει οργή. Γιατί δεν βγαίνει η χρονιά, γιατί το κοστολόγιο είναι τεράστιο και οι τιμές των προϊόντων πουλούνται είτε κάτω από το κόστος, είτε με ανοιχτές τιμές που είναι έσχος, είτε δεν αποζημιώνονται οι ζημιές που γίνονται, δίνονται κάποια ψίχουλα από τον ΕΛΓΑ ή από αυτόν τον κανονισμό έκτρωμα του ΕΛΓΑ που πρέπει να αλλάξει. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει αυτή η οργή και αγανάκτηση και συνυπάρχει όμως με αυταπάτες, με απογοήτευση, με μια μιζέρια και μια ετοπάθεια που θα πρέπει να τη σπάσουμε. Θα πρέπει με τους αγώνες μας, με τη λειτουργία των συλλόγων, με τη λειτουργία των ομοσπονδιών, την ίδια την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων και με το δυνάμωμά τους, να σπάσουμε αυτή τη μιζέρια που υπάρχει στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους και να την κάνουμε αποφασιστική στάση αγώνα για το δικό μας το συμφέρον. Πρέπει να πιστέψουν στο δίκαιο το αγώνα μας, αλλά κυρίως πρέπει να πιστέψουν στη δική τους δύναμη που δεν την έχουν χρησιμοποιήσει ακόμα. Γιατί ό,τι κατακτήσαμε μένει ήταν αποτέλεσμα αγώνων, όμως και σε αυτούς τους αγώνες λίγοι βγαίνουμε και παλεύουμε τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια μετά το 2016 που έγινε μια πολύ μεγάλη μαζική κινητοποίηση. Το 2016 όμως κερδίσαμε το αφορολόγητο, στην ουσία αναγκάσαμε ένα νόμο που τον είχαν ψηφίσει στα πλαίσια του μνημονίου τότε στη Βουλή, να τους σπάσουμε, να πάμε ενάντια στο μνημόνιο και να τους αναγκάσουμε να δώσουν το αφορολόγητο αυτό, το οποίο για κάθε αγρότη και κτηνοτρόφο, ακόμα και το πιο μικρό, είναι τουλάχιστον 2.000 ευρώ το χρόνο. Επί 6 χρόνια είναι 12.000 στην τσέπη τους που τους έχουν μείνει, που θα τους έλειπαν και αυτά. Μιλάμε για το πιο μικρό. Υπάρχουν βέβαια και πολύ περισσότερα χρήματα που έχουν πάρει κάποιοι άλλοι.
Αυτό ήταν αποτέλεσμα εκείνων των κινητοποιήσεων και της ολόπλευρης στήριξης που είχαμε από τον ελληνικό λαό στις μεγάλες κινητοποιήσεις του 2016. Άρα όλοι αυτοί που μιλάνε ότι οι αγώνες δεν φέρουν αποτελέσματα, αλλά ταυτόχρονα παίρνουν το αφορολόγητο και τρέχουν στο λογιστή για να μάθουν πόσο είναι, πρέπει να σκεφτούν πολύ καλύτερα τη δική τους συμμετοχή. Γιατί αν βγαίναμε όλοι μαζί, πιο μαζικά και πιο μαχητικά, θα είχαμε φυσικά και καλύτερα αποτελέσματα, θα αποσπούσαμε περισσότερες λύσεις, κάποια από τα αιτήματά μας που είναι ζωτικής σημασίας θα γινόταν πράξη. Εμείς πιστεύουμε σε αυτόν τον αγώνα. Πιστεύουμε στο δίκαιο, πιστεύουμε όμως και στη δύναμη που έχουμε, παλεύοντας ο ένας πλάι στον άλλον και μέσα από αυτή τη συλλογική πάλι να κατακτάμε αποτελέσματα. Και αυτό το μήνυμα θέλουμε να το μεταφέρουμε σήμερα στην Αγρότικα, η οποία γίνεται σε μια περίοδο που φαίνεται ως κλιμάκωση κινητοποιήσεων που είχαν γίνει σε πολλές περιοχές της Ελλάδος και ανάλογα τα προϊόντα τον προηγούμενο μήνα. Αλλά ταυτόχρονα η Αγρότικα και το σημερινό συλλαλητήριο, συνάδελφοι, είναι η αφετηρία νέων μεγάλων αγώνων και κινητοποιήσεων και κατά περιοχής και τοπικά και αναπροϊόν, αλλά και πανελλαδικά συντονισμένων κινητοποιήσεων που θα έρθουν το χειμώνα, γιατί άλλο δρόμο να βγει αυτή τη χρονιά δεν έχουμε. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν συνάδελφοί μας που αρχίζουν και κόβουν δέντρα, υπάρχουν συνάδελφοί μας που εγκαταλείπουν καλλιέργειες, υπάρχουν συνάδελφοί μας που δεν μπορούν να καλύψουν τα καλλιεργητικά έξοδα για να σπείρουν, να ποτίσουν, να ρίξουν φάρμακο, να οργώσουν με αυτό το κοστολόγιο που υπάρχει σήμερα. Συνεπώς αυτό που απαιτούμε, διεκδικούμε και θα πετύχουμε είναι να υπάρχει κάλυψη του χαμένου εισοδήματος από χρήματα που θα βρει η κυβέρνηση με οποιοδήποτε πρόγραμμα ή με οποιοδήποτε τρόπο ή από τον κρατικό προϋπολογισμό, γιατί αυτά τα χρήματα υπάρχουν. Αλλά είναι η πολιτική τους απόφαση να μην τα δίνουν στον αγρότη και στον κτηνοτρόφο. Ζητάμε να υπάρχει μείωση του κόστους παραγωγής. Δεν μπορεί οι εφοπλιστές να παίρνουν 370 εκατομμύρια το χρόνο μαζί με τους κλινικάρχες και τους ξενοδόχους για πετρέλαιο, που είναι μια χούφτα άνθρωποι, και 400.000 αγρότες και κτηνοτρόφοι να μας δίνουν μία φορά μετά από 6 χρόνια τα ψίχουλα των 68 εκατομμυρίων, που ήταν 2 με 3 λίτρα σε κάθε καλλιέργεια και σε κάποιες καλλιέργειες ούτε ένα λίτρο δεν έφταναν το στρέμμα. Αυτά τα χρήματα δεν μπορεί να μας τα πετάει έτσι σαν ένα ξεροκόμματο, την ίδια στιγμή που εμείς όμως παράγουμε το ψωμί, παράγουμε τα τρόφιμα, παράγουμε την πρώτη ύλη για να δουλέψει η βιομηχανία. Γιατί μας το είπαν και αυτό στη συνάντηση, ότι δεν είμαστε πολύ παραγωγικοί, ότι δεν συμβάλλουμε στο ΑΕΠ, χωρίς να υπολογίζουν ότι στο ΑΕΠ συμβάλλουν και όλα τα προϊόντα και όλες οι βιομηχανίες και όλοι αυτοί οι χιλιάδες άνθρωποι που δουλεύουν εξαιτίας των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και την παραγωγή τους. Και βεβαίως το ΑΕΠ, το εφοπλιστικό κεφάλαιο, συμβάλλει με 1,7%, οι αγρότες με 4,2%, αυτοί πήραν 370 εκατομμύρια κάθε χρόνο και εμείς 68. Και το ίδιο γίνεται στο ρεύμα, που θα πρέπει να καταργηθεί και το χρηματιστήριο και το πρόστιμο ρήπων. Θα πρέπει να υπάρξει πλαφόν στα 7 λεπτά το ρεύμα αγροτικό και να μην υπάρχει παραπέρα αύξηση, αλλά και επιδότηση στις ζωοτροφές και στα αγροεφόδια, ώστε να καλυφθεί αυτό το τεράστιο κόστος που φέτος έχει διπλασιαστεί. Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ εδώ και τώρα, και όχι να αλλάξει όπως θέλει να το κάνει η κυβέρνηση, όπως έχουμε τα αυτοκίνητα. Δηλαδή μια ασφάλιση η οποία για να αποζημιώνεις θα πρέπει να πληρώνεις επιπλέον ασφάλιστρα για κάθε ζημιογόνο αίτιο, αλλά να καλύπτει και να ασφαλίζει το 100% την παραγωγή σε όλα τα στάδια της παραγωγής και το ζωικό κεφάλαιο από όλους τους κινδύνους και τις νόσους. Και βεβαίως το αίτημά μας που είναι κυρίαρχο και θα πρέπει να γίνει συνείδηση του κάθε αγρότη. Κανένας δεν μπορεί να πουλάει κάτω από το κόστος παραγωγής. Δεν υπάρχει άνθρωπος, δεν υπάρχει επιχείρηση που να πουλάει κάτω από το κόστος παραγωγής όπως κάνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και να είναι βιώσιμος. Θα πρέπει να εγγυηθούν τιμές που θα καλύπτουν το κόστος παραγωγής και θα μας αφήνουν ένα εισόδημα να ζήσουμε τις οικογένειές μας και να συνεχίσουμε την καλλιεργητική δραστηριότητα. Να βγάζουμε ένα μεροκάματο. Γιατί σήμερα πολλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν την αυταπάτη ότι είναι ιδιοκτήτης γης και το παίζουν και κάποιοι, ας πούμε, ότι είναι ιδιοκτήτες, ότι έχουν γη, ότι έχουν δύναμη πίσω τους και τελικά είναι υπάλληλοι των εμπόρων, γιατί από εκεί αγοράζουν τα μέσα και εφόδια χωρίς καν χρήματα, τους τα δίνουν στην αρχή για να καλλιεργήσουν και μετά όταν πάνε να καθαρίσουν παίρνουν εξευτελιστικές τιμές, τους χρεώνουν και τα αγροεφόδια το ένα πάνω στο άλλο και τελικά πολλές φορές βγαίνουν και ζημιωμένοι από την εκαθάριση.
Συνεπώς δεν παίρνουν ούτε καν το μεροκάματο που θα πάρει ένας εργάτης γης. Και πρέπει να το σκεφτούν πολύ σοβαρά ότι αυτή η κατάσταση θα συνεχίζεται επάπειρον, γιατί αυτό υποτίθεται είναι η ελεύθερη οικονομία της αγοράς. Αυτό είναι ο λεγόμενος νόμος προσφοράς και ζήτησης. Όμως, αγαπητοί συνάδελφοι, όπως είπα και στην αρχή, ποιος νόμος προσφοράς και ζήτησης λέει ότι ένα προϊόν που πουλέται 20 και 25 λεπτά από το χωράφι φτάνει 1,5, 2 και 2,5 ευρώ στη λαϊκή κατανάλωση στο ράφι? Ποιος νόμος ακριβώς το λέει? Ο Γεωργιάδης μήπως, που είπε ότι αυξήθηκε το εισόδημα των αγροτών, γι' αυτό αυξήθηκαν οι τιμές, δηλαδή θέλει να στρέψει με κοινωνικό αυτοματισμό τους ανθρώπους, τους κατοίκους των πόλεων που βιώνουν τα ίδια προβλήματα με εμάς απέναντι στους αγρότες, ότι δήθεν οι αγρότες παίρνουν περισσότερα χρήματα και γι' αυτό αυξάνουν τα προϊόντα, που είναι ένα τεράστιο ψέμα, ή που μας λέει ότι κοιτάει το παρατηρητήριο τιμών και δεν βλέπει τίποτα το περίεργο, να φορέσει γυαλιά άμα δεν βλέπει, γιατί δεν βλέπει καλά. Αγαπητοί συνάδελφοι, η υπομονή έχει και όρια. Αυτός ο εφησυχασμός, αυτή η προσπάθεια να μας δίνουν υποσχέσεις και να λένε κάντε λίγο υπομονή να βγούμε από τα μνημόνια, κάντε λίγο υπομονή να έχουμε πόλεμο τώρα, κάντε λίγο υπομονή έχουμε ενεργειακή κρίση, κάντε λίγο υπομονή, και γαϊδούρια να είμαστε, θα είχαμε σκάσει από την πολλή υπομονή. Φτάνει πια. Χρειάζεται ξυσηκωμός, χρειάζεται να βγούμε στο δρόμο, χρειάζεται να τους αντιμετωπίσουμε εκεί που μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε καλύτερα, στους δρόμους του αγώνα, με τα τρακτέρ που είναι εργαλείο δουλειάς, αλλά είναι και όπλο αγώνα. Χρειάζεται να παίξουμε στο δικό μας γήπεδο, που το γήπεδο το δικό μας είναι η αλληλεγγύη και η στήριξη από τον ελληνικό λαό, είναι η μαζική συμμετοχή, η δική μας κινητοποίηση, είναι η έδρα μας στην οποία μπορούμε να ανατρέψουμε τα αποτελέσματα και να φέρουμε τη νίκη, να φέρουμε τη δικαίωση των αιτημάτων, να αποσπάσουμε κατακτήσεις. Και σήμερα αυτό το μήνυμα του στέλνουμε και από την Αγρότικα, να μην κοιμούνται πολύ ήσυχοι, να μην εφησυχάζονται ότι θα σκύψουμε το κεφάλι και θα περιμένουμε ξεπαγιασμένοι στα σπίτια μας, επειδή δεν θα μπορούμε να έχουμε θέρμανση, να λέμε να κλαίμε τη μοίρα μας, αλλά θα είμαστε ξεπαγιασμένοι στο δρόμο, αλλά και αυτοί θα ξεπαγιάσουν, γιατί αν θέλουν να μας κάνουν ζητιάνους και να μας δίνουν βάουτσερ και πας για να ζούμε αυτή τη ζωή που έχουμε εν έτη 2022, με την τεχνολογία, με την επιστήμη να έχει φτάσει στα ύψη και να μπορεί όλος ο λαός και όλοι οι λαοί του κόσμου να έχουν αυτά τα αποτελέσματα της επιστήμης, της τεχνολογίας, της ανάπτυξης, της παραγωγικότητας, να μπορούμε να ζούμε πραγματικά μια ζωή με δικαιώματα, και θέλουν να μας κάνουν ζητιάνους, θα τους κάνουμε εμείς ζητιάνους της πολιτικής και τώρα και με τους αγώνες μας και στις εκλογές που έρχονται. Γεια σας, καλή δύναμη, συνεχίζουμε, θα κάνουμε πορεία, θα μπούμε μέσα στην Αγρότικα να μεταφέρουμε το μήνυμα και σε αυτούς τους συναδέλφους που βρίσκονται εκεί, για να πάρουν αυτοπεποίθηση και για να πιστέψουν ότι υπάρχει λύση και προοπτική να συμπορευτούμε την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.